υπηρεσίε καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείω διαφορετικό εργασιακό καθεστώ και αξιοποιώντα σημαντικού κοινωνικού. Γιατί κοινω... θα κοστίζει λιγότερο για το δημόσιο. Διότι θα είναι χρηματοδοτούμενο από τα προγράμματα από τα κοινωνικά προγράμματα. Ευρωπαϊκής από τα προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν και στη συνέχεια. Ε... Επιτρέψτε μου. Και στη συνέχεια, γιατί το λέτε. Εμεί συνέχεια... θα συγκριθούμε με του μεγάλου εργολάβου, και ε, ε, για... Υπουργέ. Έχετε... Θα γιατί... συγκριθούμε με αυτού. Για... Δηλαδή, εμεί θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο. Και θα, θα προτιμήσουν εμά. Καταρχά, το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικέ επιχειρήσει. Μα... Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω και ότι μα το... εμπέζεται τώρα. Δεν σα εμπέζω με Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Είμαστε, είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο Μαι. δημόσιο. Μαι. και αυτή τη στιγμή μα λέτε ότι εμεί θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που αυτό δουλεύαμε. Που... Με, με ρωτήσατε να σα δώσω μία διέξοδο. Μία διέξοδο η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί για πολλού εργαζομένου του ιδιωτικού τομέα, αν και τίποτα δεν αποκλείει σε εργαζομένου του ιδιωτικού τομέα να κάνουν το ίδιο πράγμα, μπορεί να μην υπάρχει. Με ρωτήσατε να σα δώσω μία διέξοδο. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη, αλλά είναι μία λύση. Η αλλά λέω ότι είναι μία λύση την οποία θα ήθελα απλά να μην την απορρίψετε κάθετα. Μπορεί να ακούγεται ξένη, αλλά είναι λύσει οι οποίε είναι δοκιμασμένες σε άλλες χώρες, δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα στην Ελλάδα. Γιατί διότι είχαμε αυτή τη λογική τη μονιμότητα και τη απασχόληση στο δημόσιο με όρου μια ζωή. Δυστυχώ οι συνθήκε και η ίδια η ζωή μα υποχρεώνει αυτέ τι σχέσει να τι επαναξιολογήσουμε. Και είναι ναι, είναι μια διέξοδο την οποία εγώ οφείλω ω Υπουργείο να την ερευνήσω, να την υποστηρίξω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον αυτή είναι βιώσιμη. Δεν θα την υποστηρίξουμε εμεί όμω, γιατί η ανάγκη τη καθαριότητας στο, στο δημόσιο τομέα δεν σταματάει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε είναι να την αφαιρείτε από εμά και ουσιαστικά να τη δίνετε στου μεγάλου εργολάβους. Γιατί είναι φύση αδύνατον εμεί να, να στήσουμε μικρέ επιχειρήσει, όπω θέλετε εσεί να τι λέτε, να γίνουμε δηλαδή εμεί μικροί επιχειρηματίε. Και να χτυπήσουμε το του μεγάλου. Γιατί. γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί, γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ και γιατί, δεν θα συμβεί και τώρα. Γιατί, γιατί δεν Απλά, έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί, γιατί το δεν λέτε. έχει συμβεί ποτέ. Πείτε γιατί μου κάπου σ... που έχει συμβεί. Γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ, διότι δεν βρεθήκαμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Ναι, δεν έχει συμβεί ποτέ, προφανώ. Διότι δεν έχει συμβεί ποτέ να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε σήμερα. Επειδή δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Τι θα αλλάξει η Υπουργέ με αυτό. Σα εξήγησα τι θα αλλάξει. Τι λάξει. θα αλλάξει. Από, από δημόσιοι πάλι θα γίνουμε επιχειρηματίες. Ναι. Αυτό μας λέτε. Αυτό το, σας, αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι θα έχετε τη δυνατότητα οργανωμένη να παρέχετε υπηρεσίες όπως τις κάνατε, να κάνετε μια δουλειά Λέχνε, που την κάνατε ερωτήσουμε. και την κάνατε καλά, με έναν διαφορετικό τρόπο. Λέχνε. Αυτό σα λέω. Κύριε Υπουργέ.